Ευτυχώς όμως, και μπράβο στο φίλο που το σχολίασε, που το είδε, και έχει 100% δίκιο. Πάτησα διπλή διαχωριστική. Αυτοί οι δύο βέβαια περάσανε με κόκκινο. Αλλά εγώ πάτησα διπλή διαχωριστική. Ευτυχώς λοιπόν που υπάρχουν εκεί φίλοι και μπράβο στο φίλο που το επισήμανε και το σχολίασε. Παρασκευή σήμερα. Θα μου πεις τι διαφορά έχει. Εντάξει, όχι πολλές. Έως καμία. Μπορεί να μην έχουμε αλλαγές στην Παρασκευή το πώς νιώθουμε. Λόγω του lockdown. Και πάλι όμως η Παρασκευή παραμένει η πιο όμορφη μέρα. Σοφιανός Σίζαρ λοιπόν. Άλλο ένα βίντεο για το κανάλι. Ένα βίντεο που γράφτηκε, ξαναγράφτηκε, σβήστηκε. Έγινε ένα σχόλιο την περασμένη εβδομάδα. Γιατί πάτησα διπλή διαχωριστική γραμμή. Μπράβο στο φίλο που το παρατήρησε. Ήμουν παράνομος, ήμουν. Σε περίπτωση ατυχήματος, ήμουν καλυμμένος, όχι. Ήθε τα λάθη μας από εδώ και πέρα να είναι αυτά. Τώρα περί στατιστικών και απόψεων και σχολείων και ανωνυμίας και τέτοια, όλα τα άλλα είναι περιτά. Στο περασμένο βίντεο λοιπόν για κάποιο λόγο χάθηκε ο ήχος για ένα λεπτό περίπου, όπου εξηγούσα πώς να κρατάμε τα πόδια μας κάπως πιο ζεστά. Αυτό λοιπόν το οποίο χάθηκε σε εκείνο το βίντεο ήταν ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε μία τεχνική κάλτσα ορειβασίας με ζώνες πίεσης. Η πίεση στο μέσω της κάλτσας στο πόδι κάνει το αίμα να κυκλοφορεί περισσότερο. Η κυκλοφορία του αίματος επιφέρει εσωτερική θερμοκρασία. Και η τεχνική κάλτσα είναι ότι έχει διαφορετικές διαβαθμίσεις κράτησης της εξωτερικής θερμοκρασίας αναλόγως του σημείου. Δηλαδή είναι πιο, κρατάει πιο πολύ το κρύο έξω στα δάχτυλα και στην κνήμη από ό,τι στη γάμπα, με αποτέλεσμα να νιώθουμε περισσότερη ζέστη. Και αυτό είναι καλό, γιατί όπως είπαμε τα πόδια όσο νιώθουν ότι είναι ζεστά, είμαστε ολόκληροι ζεστοί. Μου στείλατε και για γάντια πάρα πολύ και μηνύματα και σχόλια και διάφορα. Κάποιοι μιλήσαν για ισοθερμικά γάντια. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση εφόσον σου επιτρέπει το πάχος των δύο γαντιών να νιώθεις τα γκριπ και τις μανέτες όπως πρέπει να τα νιώθεις. Εγώ σας είπα, δοκιμάζω, το χρησιμοποιώ εάν έχει πάρα πολύ κρύο τα γάντια του χειρουργείου. Υδρώνουν τα χέρια σε πολύ ωραία χρήση, αλλά έχω αυτό που θέλω να νιώθω. Προτεραιότητα για μένα είναι να νιώθω τις μανέτες και τα γκριπ. Μου είπαν και για κάποια γάντια με αντιστάσεις που μέσω μπαταρίας ζεσταίνονται. Δεν τα έχω δοκιμάσει, δεν έχω άποψη, δεν ξέρω να σας απαντήσω κατά πόσο. Η αλήθεια είναι πως κρύο και μοτοσυκλέτα το χειμώνα είναι δύο λέξεις, δύο έννοιες οι οποίες είναι συνυφασμένες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αυτό είναι. Απλά προσπαθούμε να το μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να σε πάνω στη μηχανή και να είσαι ζεστός το χειμώνα. Είναι αδύνατον, αν το θέλεις αυτό, παρά αυτοκίνητο. Ένα σχόλιο που έπεσε πάρα πολλές φορές ήταν η εφημερίδα από μέσα. Πώς είχαμε χρησιμοποιήσει εφημερίδα από μέσα, απλά δεν το λέμε. Το φάγαμε το κόκκινο. Απλά δεν το λέμε για να μην καταλαβαίνουν την ηλικία μας. Να κρύψουμε κάθε χρόνο
Γιατί όσοι έχουμε μεγαλώσει, το έχουμε αυτό το βίτσιο να κρύβουμε χρόνια όπου και όπως μπορούμε. Διήθηση λοιπόν. Νόμιμη γκρίζα ζώνη. Εντελώς γκρίζα ζώνη. Δεν απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται. Ατύχημα εντός διαιτήσεως. Σε καλύπτει ασφαλιστική. Γκρίζα ζώνη. Εξαρτάται πάντα την περίπτωση. Χρήσιμη. Σίγουρα ναι. Και όταν λέω σίγουρα ναι, δεν μιλάω για εμάς τους μοτοσυκλετιστές μόνο, αλλά και για τους αυτοκινητιστές. Αν υποθέσουμε ότι όλες οι μηχανές αποφασίζαμε να μένουμε πίσω από τα αυτοκίνητα. Καθημερινά κυκλοφορούν περίπου 15.000 μοτοσυκλέτες στην Αθήνα. Όχι 2-2, αλλά 1-1. Για ποιο λόγο? Γιατί η μηχανή έχει συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να βρίσκεται πίσω από ένα εν κινήσει αυτοκίνητο, έτσι ώστε να μπορεί να προλάβει το λάθος και του μπροστινού αυτοκινήτου και του πίσω αυτοκινήτου. Δεν μπορούμε να είμαστε δύο λοιπόν δίπλα-δίπλα. Αυξάνουμε τις πιθανότητες μας για ατύχημα. Όλες οι μοτοσυκλέτες λοιπόν πίσω σε σειρά από τα αυτοκίνητα για μία ημέρα. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό θα αυξήσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα κατά 4 φορές παραπάνω. Δηλαδή, όσοι είναι με το αυτοκίνητο και όσοι είναι με τη μηχανία που θα μένουν πίσω από τα αυτοκίνητα, θα κάνουν 4 φορές παραπάνω χρόνο από όσο έκαναν. Το θέλετε? Όχι. Το θέλουμε? Όχι. Θέλουμε να διευκολύνουμε την κίνηση λοιπόν, άρα μέσω της διήθησης διευκολύνεται και η κίνηση όλων. Όλων όμως, ανεξαιρέτως. Η διήθηση όμως και αυτή έχει κανόνες. Το να πηγαίνεις ζω πεθαίνω ανάμεσα σε κινούμενα αυτοκίνητα έχει μία τάση αυτοκτονίας. Το ιδανικότερο απ' όλα είναι να κινείσαι ανάμεσα σε σταματημένα αυτοκίνητα, εκεί όπου μπορεί. Σε ανοιχτή κίνηση διαλέγουμε πάντα το αριστερό μονοπάτι, το οποίο δεν έχουμε πολλές αλλαγές κατευθύνσεων από τα αυτοκίνητα. Δεν έχουμε το φάγε το κόκκινο, δεύτερο κόκκινο. Ωραίος. Ένας τέτοιος είναι που έχει σχολιάσει. Γιατί στο προηγούμενο βίντεο έκραξα κάποιο αυτοκίνητο το οποίο παραβίασε κόκκινο και απαγορευτικό μαζί. Και εκεί βρήκε λοιπόν το τέτοιο να σχολιάσει, ναι, αλλά εσύ πατάς διπλή διαχωριστική γραμμή. Θα απαντήσω όπως απαντάω σε κάθε έναν που μετράει τη γνώμη του για μένα. Μέσα εισαγωγικά. Έχεις δίκιο. Δεν χρειάζεται από τίποτα παραπάνω. Λέγαμε για τη διήθηση, ναι. Η διήθηση λοιπόν καλό είναι να γίνεται σε σταματημένα αυτοκίνητα ή αν είναι εν κινήσει τα αυτοκίνητα, φροντίζουμε να έχουμε μία ταχύτητα συν 10 συν 20 χιλιόμετρα από τα υπόλοιπα οχήματα στο δρόμο. Για ποιο λόγο? Για να μπορούμε να προφυλαχτούμε και να προλάβουμε οποιαδήποτε αλλαγή κατεύθυνσης γίνεται από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα ή οποιοδήποτε λάθος μπορεί να γίνει από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα. Ως αποτέλεσμα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε όσο θέλουμε. Προσέξτε για να σας προσέξουν. Μην ξεχνάτε, τα αυτοκίνητα έχουν πολλά τεφλά σημεία. Μην ξεχνάτε ότι τα αυτοκίνητα τα περισσότερα δεν μπορούν να καταλάβουν πώς είναι να είναι μία μοτοσυκλέτα και πολύ πιθανό κάποιος να τρομάξει και με μία μοτοσυκλέτα που ξαφνικά θα τη δει δίπλα του. Οπότε, τους προσέχουμε για να μας προσέξουν ή για να γλιτώσουμε την έλλειψη προσοχής τους. Πολύ σημαντική οδηγία στη διήθηση και όπου μπορούμε να την αποφύγουμε, την αποφεύγουμε. Τι συμβαίνει με τη διήθηση σε άλλα κράτη? Ήδη αρχίζει και αναπτύσσεται μια νομοθεσία σχετικά με αυτό. Καλό είναι να το δούμε τι μπορεί να γίνει και εδώ. Να πάψει να είναι πλέον γκρίζα ζώνη. Έχουμε δηλαδή τόσα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε από αυτά που κινδυνεύουμε. Το πεζό που περνάει με κόκκινο, ας πούμε,
και εμείς γλιστράμε και πέφτουμε, και παρόλα αυτά ο πεζός δεν έχει καμία νομική ευθύνη εναντίον μας. Έχει τύχει σε γνωστό μου να πέσει έτσι και να μην πληρωθεί τη ζημιά που έπαθε η μοτοσυκλέτα του. Ευτυχώς αυτός δεν είχε τραυματισμό. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού μιλάμε τόσο πολύ για την οδηγική παιδεία, που την αναφέρουμε όλοι σαν πιπίλα ότι πρέπει να έχουμε, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να εξασφαλιστούμε λίγο περισσότερο. Και πάνω απ' όλα να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Διότι εκτός από δικαιώματα έχουμε και ευθύνες. Αλλά τείνουμε να θυμόμαστε πάντα το δικαίωμά μας και ποτέ την ευθύνη μας. Η ευθύνη είναι πάντα κάποιου άλλου. Δυστυχώς η οδηγική παιδεία που έχουν πάρει περισσότεροι άνω των 30 είναι οι φωνές του πατέρα τους αν μιλούσαν πολλή ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάποιον ο οποίος να ήταν υποχρεωμένος να φοράει ζώνη ως παιδί μέσα στο αυτοκίνητο και να είναι άνω των 30. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Είμαι ένας από αυτούς που δεν άκουγαν βρυσίδια στο δρόμο. Και από εκεί μου είχε γίνει και η συνήθεια της ζώνης στο αυτοκίνητο, του κράνους, στη μοτοσυκλέτα και της στήρησης. Ναι, αλλά πάτησε στη διπλή διαφορετική. Ναι, ρε φίλε, την πάτησα. Και θα πρέπει να το συζητάμε για πολλές μέρες, όταν την πάτησα. Δεν πέρασα με κόκκινο, δεν θα περάσω με κόκκινο. Και να σου πω και κάτι, θα μπορούσα να το είχα κρύψει κιόλας. Δεν το έκανα. Για ποιο λόγο δεν το έκανα? Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι η κοινή οδηγική συνήθεια των μοτοσυκλετών, όπου όταν απέναντι βλέπουν άδειο δρόμο και νιώθουν ασφαλείς, πολύ προσεκτικά μπορούν να προσπεράσουν τα αυτοκίνητα, όχι για να φτάσουν μόνο νωρίτερα στον προορισμό τους, αλλά και να αποσυγχωρήσουν τον δρόμο. Όταν οδηγάς με ενσυναίσθηση και κοινωνική ευθύνη, προσέχεις τα πάντα και προσέχεις ακόμα και το να φτάσει ο άλλος οδηγός και αυτός πιο σύντομα στον προορισμό του. Αυτή είναι η κοινή αλήθεια. Δεν θα το κρύψω και αν το ξανακάνω θα το ξαναδείξω και απλά θα τονίσω για άλλη μια φορά ότι προσέξτε πού και πώς πατάτε τη διπλή διαχωριστική γραμμή, αν την πατήσετε εντός του ιστού πόλης. Ποτέ σε επαρχιακό δρόμο, ποτέ σε εθνική οδό. Προσέξτε τις μεγάλες ταχύτητες. Όταν όμως τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα, θα το ξανακάνω. Θα το ξανακάνω και θα ξαναπεράσω. Όταν τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα, πηγαίνοντας με 20 χιλιόμετρα την ώρα, ώστε να προλάβω τον πεζό που θα πεταχτεί ανάμεσα στα αυτοκίνητα, σταματώντας πριν περάσω κάποιο φορτηγό, γιατί κάποιος πεζός μπορεί να περνάει μπροστά από το φορτηγό. Και εσείς οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι καβαλάτε μηχανή, έχετε αυτό στο μυαλό σας. Δεν σας κάνει ούτε λιγότερο μάγκες, ούτε περισσότερο χέστες, ούτε τίποτα το να πηγαίνετε σιγά μέσα στην κίνηση και να προσέχετε τη βλακεία του καθενός. Αυτό ήταν και για σήμερα, με λίγο κράξιμο, παρόλο που είναι Παρασκευή και θα έπρεπε να έχω τρελά κέφια. Έκανα μία έρευνα τι είναι trending στα motovlogs στην Ελλάδα και παρατήρησα ότι το trend στην Ελλάδα είναι να κάνεις motovlog βρίζοντας, ρίχνοντας μπινελίκια στους θεατές σου, υποβιβάζοντας τις γυναίκες, χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς όρους για τους άλλους οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο και διάφορα τέτοια. Θα μπορούσα να μπω στο τρυπάκι να κάνω ένα trend motovlog. Δεν υπάρχει λόγος. Καλά κάνουν όσοι το κάνουν. Εγώ κάνω κάτι διαφορετικό.
Να είστε όλοι καλά, να είστε πάντα ασφαλείς, να μένετε όρθιοι πάνω στη μοτοσυκλέτα σας όσο περισσότερο μπορείτε και να βουτάτε τη γλώσσα σας στο μυαλό σας πριν πείτε κάτι ή βουτήξτε τα δάχτυλα μέσα στο μυαλό σας πριν γράψετε κάτι και σκεφτείτε πρώτα τον εαυτό σας και μετά τον άλλο. Καλή συνέχεια!